είναι μια πολύ ωραία στιγμή της ζωής μου και της καριέρας μου, γιατί έχω καταφέρει και έχω συγκεράσει, ας το πούμε, διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές πάστες ηθοποιών με έναν συγγραφέα παλιό, ας το πούμε. Το Φεϊντό. Και έχει βγει ένα αποτέλεσμα πολύ ωραίο, που εμένα μου ταιριάζει. Δεν πρέπει να είσαι λίγο πιο ψαρωτικός για να σκηνοθετείς? Δηλαδή, εγώ τους σκηνοθέτες φαντάζομαι... Για πες, για συνέχισε. Για συνέχισε. Ρε παιδί, γιατί γελάς πάλι? Γιατί είμαι στη φάτσα του, μπορείς να το είπες. Ρε παιδί μου, εγώ στο διαλόγο του σκηνοθέτη... Θα το είπες και καλάς τόσο. Άντεξε. Ρε παιδί, έλεος σήμερα. Μα τόση ώρα θέλω να του πω σήμερα βρήκες να θες να κάνεις αυτή την κουβέντα μόνο. Άσε μας λίγο ήσυχος, μας έπαιξες με την πολιτική. Εσύ άμα θες μη κατέβεις, δεν υπάρχει. Όποιος θέλει ας κατέβει τη σηκώπτη μας έφυγες. Εντάξει ρε παιδί, καλά μη μας δένεις κιόλας. Λοιπόν, να σου τώρα δεν πλάμε για πολιτική, πλάμε για σκηνοθεσία. Θέλω να το πω όμως και κρατιόμουν. Λοιπόν, οι σκηνοθέτες έχω την αίσθηση ότι πρέπει να είναι λίγο πιο ψαρωτικοί για να επιβάλλουν τους ηθοποιούς. Εσύ πώς επιβάλλεις τον σκηνοθέτη, ας πούμε, στον υπόλοιπο θείασο που είναι ο Πέτρος Αποσουλόπουλος, η Κάτια Νικολαίδου, ο Γιώργος ο Κρήτος, η Ελευθερία Ευθυμίου, είναι ωραίος θείασος. Και ο Γιάννης Μπουραζάνας. Κοίταξε να δεις, υπάρχουν διαφορετικές σχολές σκηνοθετών. Εγώ θεωρώ μέσα μου ότι πρέπει να ενεργείς ανάλογα τον ηθοποιό, ανάλογα με αυτό που έχεις απέναντί σου. Mm-hmm. Εάν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έχει πολύ ενέργεια, είναι πληθωρικός, έχει ιδέες κτλ., είναι καλό να τον αφήνεις ελεύθερο, να μην του κόψεις τα φτερά. Δηλαδή να κάνει κάποια πράγματα, από αυτά να δεις τι μπορείς να αφαιρέσεις αν δεν σου αρέσει κάτι και να αφήσεις αυτά που θέλει εκείνος. Έτσι του δίνεις την... Μιλάω τώρα για, από δική μου πείρα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι του δίνεις την ευχαίρεια να χαίρεται αυτό που κάνει. Γιατί αν αυτός, ο οποίος του επιβάλλεις κάτι, δεν θα το υποστηρίξει τόσο καλά όσο τη δικιά του ιδέα. Mm-hmm. Ναι, αλλά τώρα... η δικιά του ιδέα πάντα ταιριάζει σε αυτό που εσύ έχεις, ας πούμε, ως όραμα σκηνοθέτη για να βγάλεις προς τα έξω. Είναι πάντα ο σκηνοθέτης καθοδηγεί. Βάζει σε ένα δρόμο. Σε βάζει σε ένα δρόμο. Ότι εκεί είναι ο ρόλος και μέσα σε αυτά τα πλαίσια μπορείς να λειτουργήσεις. Τώρα υπάρχουν και άλλοι ηθοποιοί οι οποίοι θέλουν ακριβή καθοδήγηση. Βήμα-βήμα. Mm-hmm. Τάκα-τάκα. Έννοια-έννοια. Είναι κωμωδία. Ναι. Και παίζεται πιο σοβαρό. Ο σκηνοθέτης γίνεται πιο σοβαρό. Όχι, δεν γίνεται πιο σοβαρό. Γιατί εντάξει, έχουμε δημιουργήσει μια παρέα εκεί πέρα. Έχουμε δημιουργήσει μια παρέα. Και... γιατί είσαι δηλαδή στην ίδια ηλικία με τους υπόλοιπους. Ναι. Ξέρεις τι, με έχουν εμπιστευτεί τα παιδιά και έχουμε καταφέρει και έχουμε φτιάξει ένα θείασο ο οποίος είναι όπως είμαστε τώρα εμείς, ας πούμε. Κάνετε πλάκα. Δηλαδή αυτό που έκανε η Φέη μας έχει βγει πολλές φορές απάνω στη σκηνή. Και τι κάνετε? Λέμε από τα γέλια. Έτσι. Ναι, και ξέρεις τι, γίνεται συνένοχος και ο κόσμος αυτό. Δηλαδή συμμετέχει, γελάει και αυτός, μας χειροκροτάει και γιατί καταλαβαίνει, γιατί συμβαίνουν διάφορα πράγματα που είναι πολύ αστεία. Ας πούμε, ρίχνω ένα ποτήρι νερό στον Πέτρο. Ωραία. Το Βοσιλόπουλο. Ναι, στον Πέτρο. Μου λέει, φέρνει νερό, θέλω να πιω νερό. Πάρ το κλάτς, του το ρίχνω στη μούρη. Μια μέρα δεν τον πέτυχε καθόλου το νερό. Και? Δεν πέρασε όλο από δίπλα. Και δεν μπορούσα να συνεχιστεί, ας πούμε. Και πήγα και έφερα, μου λέει, θέλω κι άλλο νερό. Πάω, παίρνω, ξέρω νερό, κλάτς. Και του πέσε μισό. Και μου λέει κι άλλο, θέλω κι άλλο νερό. Και πάνω το έξω στεκά και γλιστράω και πέφτω και μου έρχεται εμένα το ποτήρι με το νερό. Κάνεις πλάκα, έγινε αυτό πάνω στην Πάτρα. Ναι, παιδιά. Στην Πάτρα. Ο κόσμος το κατάλαβε. Ο κόσμος όχι απλά το κατάλαβε, κατουρίθηκε από το γέλιο. Ναι. Το κατόρι μας ακολουθεί, δεν είναι. Έγινε χαμός. Να σου πω, ποιες μέρες παίζετε? Παίζουμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Στο θέατρο Βεάκι, 9 η ώρα Παρασκευή Σάββατο και 8 την Κυριακή. Το θέατρο Βεάκι είναι απέναντι από το Πολυτεχνείο. Ωραία. Θα είμαστε μέχρι 13 Μαΐου. Και μετά? Και μετά ξεκινάμε την καλοκαιρινή περιοδία. Θα πάμε Κύπρο και σε όλα τα καλοκαιρινά θέατρα. Λοιπόν, για να δούμε τι λένε οι πρωταγωνιστές σου. Η Αγγελική θα έρθει μαζί σου? Όχι, γιατί θα έχει τα δικά της, πιστεύω. Και θα είστε χώροι για το καλοκαίρι? Η περιοδία, το καλοκαίρι στην περιοδία, πηγαίνεις και έρχεσαι. Η μικρή, δηλαδή, με ποιον θα είναι? Με την Αγγελική. Α,
Εκτός αν θέλει να έρθει μαζί μου. Η μικρή κοιμάται νωρίτερα ή κοιμάται την ώρα που κοιμάται. Είναι πανεπιστήμιο, δηλαδή την έχουν πάρει στο αρχίζει θάμα. Και κοιμάται νωρίτερα. Τι ώρα, ναι, μία. Ναι, εντάξει, αρχίζει και το μειώνει. Σιγά σιγά. Μα ούτως ή άλλως θα την έχουν πάρει. Επειδή είναι μοναδικό κορίτσι και μιλάει από τα. Να σου πω κάτι, έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Τι κάνει τώρα, δηλαδή. Να σου πω ένα παράδειγμα σε αυτό. Έχει. Ας πούμε τώρα δεν γελάει με τα αστεία μου. Αλλά δεν γελάει. Το παιδί κατάλαβε. Δεν γελάει επιδεικτικά όμως. Όχι ότι. Δεν με άποψη πια τώρα. Ναι, δηλαδή. Ότι λες ένα αστείο εσύ, σε κοιτάει και φεύγει. Απλά. Εσύ πώς το παίρνεις αυτό. Άκου να δεις. Το συνήθισα, ας πούμε, τώρα πια ότι δεν γελάει με τα αστεία μου. Εγώ συνεχίζω βέβαια εκεί πέρα. Τις προάλλες, είχαμε πριν 5-6 μέρες, έλεγα στην Αγγελική να γράψει στον υπολογιστή κάτι νούμερα, γιατί εγώ αργώ να γράφω. Κάτι νούμερα γιατί, για μια δουλειά που είναι να κάνω. Νούμερα, το σακάκι, το παντελόνι και τα λοιπά. Και έλεγα, Αγγελική γράψε, ήταν και μικρή δίπλα, γράψε σακάκι 42, παντελόνι 32, παπούτσι 43, ξέρω εγώ, πουκάμισο large. Και ήθελα να κάνω και ένα αστείο εκεί πέρα, στην Αγγελική, και γράψε και μαγιό 87. Σαν αστείο, ας πούμε, στην Αγγελική. Η Αγγελική δεν γέλασε, η μικρή κατουρίχθηκε στο γέλιο. Κατουρίχθηκε στο γέλιο. Αλλά πώς κατουρίχθηκε στο γέλιο, με το που λέω. Και μαγιό 87, κάνει μικρή. Τρελάθηκε. Αυτό δεν είναι άλλο επίπεδο. Δεν είναι πανεπιστήμιο. Έχεις μείνει με το σώμα ανοιχτό, Μέρι. Λοιπόν, εμείς το έχουμε συνηθίσει πια, δεν είναι. Για πάμε να δούμε τι λέει ο Μπουσουλόπουλος και η Νικολαίδου για σένα. Μάνος Παπαγιάννης. Μάνος Παπαγιάννης, τώρα ναι. Τι μου θυμίζεις. Ο Μάνος μας βλέπει, εδώ. Καλά, πρόβλημά του. Είμαστε μια τρελοβαρέα, όπως βλέπεις. Ναι, δεν χρειάζεται να σου πω και πάρα πολλά. Και έχουμε δέσει τόσο πολύ και αγαπάμε τόσο πολύ ο ένας τον άλλον, προσέχουμε τόσο πολύ ο ένας τον άλλον, που ειλικρινά σας μιλάω, είναι συγκινητικό. Και το συναντάς. Σταμάτα ψωνάρα πια. Ο Μάνος είναι πολύ καλό παιδί, πολύ καλός ηθοποιός, πολύ ωραίος σκηνοθέτης, αποδεικνύεται τελικά. Εμένα μου κάνει, με βολεύει, μου αρέσει. Σε εξυπηρετεί. Εξυπηρετεί, δεν λες τίποτα. Και περνάμε και είμαστε ωραίοι και ωραία. Δηλαδή, είμαστε οκ, και είμαστε και φίλοι. Ας πούμε αυτή την περίοδο, πάρει να φλερτάρει. Είναι ένα μια γυναίκα ενός εγώ, κρασιό, μια μελαχρινή κουκλά. Μακρά στενή. Μην το λες. Μάνο, σ' αγαπώ, Μάνο. Είσαι λίγο γκρινιαρούλης. Αυτά λέει για μένα. Κοίτα, λέει για μένα ότι είμαι γκρινιάρα, αλλά αυτός είναι πιο πολύ από μένα. Είναι γκρινιάρης και είναι και πεισματάρης. Εγώ γενικά κάνω λίγες παρέες και με τον Μάνο, δηλαδή, κάνουμε πολύ στη σειρά. Είναι πάρα πολύ καλός αυτό που κάνει. Πραγματικά. Είναι πολύ καλός σκηνοθέτης. Πέρα από ηθοποιός. Μπορεί να κάνει το Μάνο να θέλει να πηδήξει το παράθυρο. Κοίταξε, όταν δεν σε ακούμε λίγο σκηνοθέτη, όταν κάνουμε λίγο τα δικά μας. Αρχιμίλη, σταμάτα! Αρχιμίλη, σταμάτα! Αρχιμίλη, παλιόπιλε! Μάνο, εύχομαι να έχεις υγεία, να είσαι πάντα καλά, να χαμογελάς. Σε φιλώ γλυκά και σ' αγαπώ. Γεια σου, Μάνο, φιλάκι. Για χάρη το τραπέζι, έξω από ό,τι. Είσαι ευχαριστημένος. Γέννη. Απάντια στο τραπεζάκι. Πρέπει να έχει πολύ γέλιο παράσταση τελικά. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γέλιο έχει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, και είναι νομίζω η απόδειξη του αν αφήσει έναν πληθωρικό ηθοποιό ελεύθερο, μπορεί να κάνει παπάδες. Πάντως, από ό,τι καταλάβαμε, του έχει αφήσει ελεύθερους. Δηλαδή, είναι τιμητική η σκηνοθεσία σου. Είσαι επίτιμος σκηνοθέτης. Νομίζω ότι ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Δηλαδή, λέει, μας αφήνει χαλαρούς κτλ. Όχι, όχι, δεν γίνεται αυτό. Η αλήθεια είναι ότι γκρινιάζω λίγο. Γιατί οφείλω να το κάνω μερικές φορές. Γιατί σε κάθε παράσταση, επειδή είμαι εκεί.
Βλέπω πράγματα που λοιπόν, πρέπει να διορθώσω. Ποιος είναι, ποιος είναι πιο αυστηρός κριτής σου, ποιος είναι πιο αυστηρός κριτής σου στη ζωή σου, ποιος είναι πιο αυστηρός. Ο πιο αυστηρός, ίσως η Αγγελική. Η Αγγελική. Ναι. Λοιπόν, άρα έχει βαρύτητα γνώμη της Αγγελικής. Ναι. Όχι, μαμά σου. Όχι, η μαμά μου ότι κάνω το τη αρέσει. Λοιπόν, έχει βάρει τα γνώμη τη Αγγελική. Αλλά μου έστειλε ένα μήνυμα και τώρα το πρωί μου λέει: τώρα που θα πας στα παιδιά, να τους πεις ότι είναι πάρα πολύ καλή, χαιρετίσματα και να μην κάνεις πάλι τα ίδια καρογκιζιλίκια, να είσαι σοβαρός. Θα κάνεις όλα αυτά. Λοιπόν, η Αγγελική είναι πιο σκληρός κριτή σου. Δεν έκανε σήμερα. Δεν έκανε πολύ. Άσε με να δώσω την πάση να ακούσουμε την Αγγελική, ρε Φέη. Να ακούσουμε την Αγγελική. Πες την Αγγελική. Ο Μανός. Όλο έτσι λέει. Θα πηδήξω το παράθυρο. Να τον τρελάνουμε. Ένα τον έχουμε. Ένα τον έχουμε. Τι θα μπορούσε να κάνει το Μάνο να πηδήξει το παράθυρο. Τι θα τον εξόργησε δηλαδή. Πολυλογία. Η μουρμουρά. Πολλά. Όλο και κάτι βρίσκω. Μου αρέσει. Είναι χαλαρός. Τα έχει φορτώσει τον κόκορα. Να πείτε. Ο Μάνος είναι πιο παιδί και από την παιδί του. Πιο παιδί και από τη Λιδία. Εντάξει. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη συγκεκριμένη δουλειά. Είναι μια δουλειά που ο Μάνος έχει βάλει πάρα πολύ από τον εαυτό του. Έχει κάνει και τη σκηνοθεσία. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το βήμα. Μ' αρέσει πολύ. Είναι τελειομανής. Και αυτό τον κάνει και αυστηρό. Όταν θέλει να βγάλει το αποτέλεσμα. Το μόνο που έχω να πω... Πάρα πολύ, 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 πολύ καλή επιτυχία σε αυτή τη δουλειά. Γιατί ξέρω πόσο άγχος έχει περάσει και πάρα πολύ κούραση και θέλω πολύ να πάει καλά. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Είδες πίσω από το χαλαρό τελικά δεν είναι έτσι εύκολα. Κρύβεται... Προφανώς. Πολύ εντάξει, δουλειά και υπάρχει, άγχος, πολύ δουλειά, υπάρχει πολύ άγχος. Έχω βγάλει σπυράκια στα χέρια μου από το άγχος. Τόσο πολύ. Ναι. Σήμερα. Όχι, γενικά. Εδώ τον τελευταίο καιρό. Να σου πω, το ενδεχόμενο να σηκωθεί το παιδί να, σε πολύ μικρή ηλικία και να φύγει από το σπίτι, να μην σε αντέχει, το έχεις σκεφτεί ποτέ? Όχι, παιδιά, ξέρετε, να σας πω κάτι. Στην αρχή δεν με ήθελε καθόλου. Ήταν περίπου 90-10. 90 ήθελε τη μάνα τη, 10. Όταν ήταν ενός. Σιγά-σιγά αρχίζει και γέρνει λίγο η πλάστιγκα και είμαστε στο 60-40. Θα το πάρεις με το μέρος. Ναι, σιγά σιγά ναι, θα το γυρίσει. Πάμε διαφημίσεις και παρερχόμαστε.